Εκατοντάδες παιδιά από δημοτικά σχολεία όλης της Κρήτης, ανάμεσά τους και από περιοχές απομακρυσμένες, έδωσαν σήμερα το παρόν στη θεατρική παράσταση «Μικρός πρίγκιπας» της Κάρμεν Ρουγκέρι στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου, μια προσφορά της Αιτζίαν που έφερε κοντύτερα στον πολιτισμό και τέτοιου είδους παραστάσεις παιδιά που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα συχνά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνέργεια με το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε παιδιά από όλα τα δημοτικά σχολεία της Κρήτης, με σκοπό να έχουν μια βιωματική εμπειρία, να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό και στην τέχνη, και κυρίως να έχουν μια πάρα πολύ όμορφη ανάμνηση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποστολή σε ένα καλλιτεχνικό φορέα από το να διαχέει την τέχνη, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, στις τρυφερές ηλικίες, στις ηλικίες που πρώτη φορά έρχονται με τα μεγάλα όμορφα της ζωής. Και εδώ εμπροκειμένου η προσφορά του πολιτισμού δωρεάν σε όλα τα σχολεία του νησιού δικαιώνει αυτή την πρωτοβουλία. Οι μικροί μαθητές άρχισαν να φτάνουν με ενθουσιασμό στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο του Ηρακλείου, αναμένοντας πώς και πώς να παρακολουθήσουν την παράσταση. Ερχόμαστε από ένα πολύ μικρό σχολείο, κάτω από τα Λευκά Όρη. Λέγεται Δημοτικό Σχολείο Εμπρόσνερου, από το χωριό δηλαδή το Μπρόνια. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί ειδικά για ένα πολύ ολιγοθέσιο σχολείο, το να μπορεί να ταξιδέψει από τα Χανιά ως το Ηράκλειο για να δει μια θεατρική παράσταση. Είναι σπουδαίο πράγμα. Τα παιδιά μας είναι ολόχαρα. Όταν έμαθαν ότι θα έρθουμε, ξεσήκωσαν το σχολείο. Χάρηκαν πάρα πολύ. Επειδή κάποιος τους έκανε δώρο, τους σκέφτηκε αυτή την ημέρα, αυτές τις μέρες, τις Χριστουγεννιάτικες, και τους προσέφερε κάτι. Πώς βρέθηκες εδώ, χάθηκες? Όχι. Πεινάς? Όχι. Είσαι κουρασμένος? Όχι. Φοβάσαι? Όχι. Μα τι θα καιρό στην Ερυγιά, ένα μικρό παιδί σαν και σένα? Θέλω να μου ζωγραφίσει ένα πάνω. Προσδοκώντας να χαρίσει όμορφες στιγμές και μια όμορφη εμπειρία πολιτισμού στα παιδιά, η Αιτζίαν, που ανέλαβε και το κόστος μεταφοράς των παιδιών, προσέφερε και αναμνηστικά δώρα στα παιδιά που, εκκινώντας η παράσταση, αφέθηκαν στη μαγεία του θεάτρου αλλά και των μηνυμάτων του μικρού πρίγκιπα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ο πολιτισμός να είναι προσβάσιμος για όλους, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και ειδικά στην Ελλάδα, στη χώρα που ζούμε. Συγχαίρουμε και υποστηρίζουμε τέτοιου είδους ιδρύματα όπως είναι το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό που λέμε διαζώσεις πρόσβαση σε καλλιτεχνικές παραστάσεις. Συγχαίρομαι την Αιτζίαν για αυτή την πρωτοβουλία και την άριστη συνεργασία που έχουμε, και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε έτσι και στο μέλλον. Με το τέλος της παράστασης, τα παιδιά έφυγαν ενθουσιασμένα από το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου για τα σπίτια τους, απολαμβάνοντας και ένα γεύμα, επίσης προσφορά από την Aegean Airlines. Από την Aegean και όλους εμάς ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, με υγεία και πρόοδο.